να κρύψουν το χαρακτήρα της ταξικής τους πολιτικής, επιχειρούν κυβέρνηση, εργοδοσία και αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με το χυδαίο επιχείρημα πως οι αγώνες κλείνουν τα εργοστάσια. Το συγκεκριμένο επιστρατεύτηκε και πάλι τις τελευταίες μέρες για να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός και να προετοιμαστεί το όργιο καταστολής που εξαπολύθηκε σε βάρος των απεργών της Χαλιβουργίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές της εταιρείας που επικαλούνταν διάφορα κανάλια, ιστοσελίδες και έντυπα, μιλούσαν για επικείμενο λουκέτο στη Χαλιβουργία, αφού οι εργάτες αρνούνται να σκύψουν το κεφάλι, κατηγορώντας παράλληλα το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ που δήθεν τους υποκινούν. Αυτοί που υφίστανται βέβαια τις συνέπειες των λουκέτων είναι οι εργαζόμενοι και όχι οι εργοδότες, για τους οποίους κόπτονται τα αστικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκείνοι άλλωστε συνεχίζουν να επιβιώνουν με άνεση, να θεωρούνται σταθεροί επενδυτές και κυρίως κρίκος της ανάπτυξης. Γι' αυτό και η κάθε κυβέρνηση τους εξυπηρετεί με νέα προνόμια. Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια και πέταξαν στην ανεργία χιλιάδες εργάτες δεν έκλεισαν από τους δίθεν μαξιμαλισμούς στα αιτήματα και τους αγώνες των εργαζομένων. Η εκτελεστική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου σε παρέμβασή της σημειώνει: τα εργοστάσια τα κλείνει η καπιταλιστική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και η αναρχία στην παραγωγή, η αναζήτηση του μέγιστου κέρδους. Γι' αυτό μονάδες εργοστασίων, αλλά και κλάδοι ολόκληροι, απαραίτητοι για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και της ανάπτυξης της χώρας πάνω στον υπαρκτό και πλούσιο πλουτοπαραγωγικό ιστό της, όπως τα κλωστοϊφαντουργία, τα ναυπηγεία, συρρυκνώνονται και αργοπεθαίνουν. Γι' αυτό η πλειοψηφία των επιχειρήσεων σε μια σειρά κλάδους και περιοχές που απασχολούσαν χιλιάδες εργαζόμενους μεταφέρθηκαν σε άλλες χώρες, αναζητώντας μεγαλύτερα κέρδη. Όσοι λοιπόν καλούν τους απεργούς της Χαλιβουργίας να μπουν για δουλειά για να μην κλείσει δήθεν το εργοστάσιο, είναι απέναντι από τον ηρωικό αγώνα τους. Είναι οι ίδιοι που κατηγορούν τους εργαζόμενους στον επισιτισμό τουρισμό για τους αγώνες τους που δήθεν κάνουν κακό στον τουρισμό. Την ίδια ώρα που δεν δίνουν δεκάρα, αν 7 στους 10 Έλληνες δεν έχουν πια τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Όλος αυτός ο μηχανισμός χειραγώγησης θα πρέπει να δώσει πιστικές εξηγήσεις στην αμέτρητη λίστα. Τα εργοστάσια της Ενωμένης Κλωστοϊφαντουργίας του Λαναρά, Λιπασμάτων, Ζάχαρης, Diamond Ελλάς, Triumph, Σίσερ Πάλκο, Φλόρα, Κατσέλη στη Θεσσαλονίκη, Ιντεάλ Στάνταρ, επιχείρηση Φόκο, Σιδενόρ, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα κλείνουν οι εργάτες. Τα εργοστάσια της Softex στη Δράμα, τα μεταλλεία Κασάνδρας, η Κατερίνα στην Πιερία, η Μπιάνκα Παγκαίου στην Καβάλα, η Πίνδο στα Γρεβενά, η Φλόρινα Χωνέο στη Θεσσαλονίκη, η Τρικολάν στην Άουσα, η Καματάκη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Άνκερ στον Εύρο, η Κάλτον στη Θεσσαλονίκη, το καπνεργοστάσιο Μιχαηλίδη στην Ξάνθη, ο Όμιλος Ηλιάδη στη Θεσσαλονίκη, την Πιερία και το Κιλκής, η Κόντι, η Βιοσόλ στη Μαγνησία. Τα κλείνουν και αυτά οι εργάτες. Αντίστοιχη και η λίστα που παρατίθεται στο ψήφισμα ταξικών σωματείων της Θεσσαλονίκης. Στο άθλιο ψέμα ότι οι αγώνες των εργαζομένων φταίνε που κλείνουν τα εργοστάσια, απαντάμε: τα εργοστάσια τα κλείνει η κρίση. Τα εργοστάσια τα κλείνουν οι ίδιοι εργοδότες και τα μεταφέρουν σε γειτονικές χώρες, αφού εκεί βρήκαν μισθούς των 150 ευρώ και αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση τους δίνει αυτή την ελευθερία. Όλα αυτά είναι άθλια προπαγάνδα για να κατηγορηθούν οι απολυμμένοι και οι άνεργοι ότι αυτοί οι ίδιοι φταίνε για την ανεργία και την εξαθλίωσή τους. Η εκτελεστική γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου καλεί να σταματήσει το κυνηγητό στον αγώνα των Χαλιβουργών, γιατί τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους. Ο 9-μήνος αγώνας των απεργών Χαλιβουργών είναι σύγχρονο μάθημα ταξικής σύγκρουσης και αξιοπρέπειας. Κανείς δεν μπορεί να το λερώσει.